Θέλω να απευθυνθώ, για να τελειώσω, στις κυρίες και τους κύριους συναδέρφους του Πασόκ, της Δημάρ και του Ποταμιού. Πέρα από το αν μας εμπιστεύονται ή δεν μας εμπιστεύονται. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία, σεβαστή. Πέστε επιτέλους καθαρά στον ελληνικό λαό σε ποιο στρατόπεδο ανήκετε. Στο στρατόπεδο του κύριου Σόιμπλε, που θέλει μια Ευρώπη παράδεισο για τις πολυεθνικές, χωρίς δημοκρατικό έλεγχο και κοινωνική συνοχή, ή στο στρατόπεδο που γεννιέται σήμερα, που βάζει μια δημοκρατική Ευρώπη και τον άνθρωπο και το περιβάλλον πάνω από τα κέρδη. Μην αναρωτιέστε γιατί τελικά μας ξαναεμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός. Όσο πατάτε σε δύο βάρκες και δεν απαντάτε σε αυτό το μείζον στρατηγικό ερώτημα, θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Και εμείς θέλουμε ευρύτερες συνενέσεις. Το τονίζω, εμείς οι οικολόγοι πράσινοι και οι Ευρωπαίοι πράσινοι διαλέξαμε στρατόπεδο. Ταχτήκαμε με το στρατόπεδο όσων θέλουν να αλλάξουν την Ελλάδα και να αλλάξουν την Ευρώπη. Λοιπόν, όσοι πιστοί προσέλθετε. Προσωπικού. Σε τι συνίσταται το προσωπικό? Θα σας το πω, κύριε Πρόεδρε. Πώς αναφερθήκατε στους βουλευτές του Ποταμιού και εμέσως τους κατηγορήσατε, άρα και εμένα, ότι είμαστε τι είμαστε, του Σόιμπλε κάτι είπε. Λοιπόν, αυτό δεν θυμόσαστε τι είπε καν. Βεβαίως και θυμάμαι. Λοιπόν, είπε ότι ανήκουμε στο στρατόπεδο του Σόιμπλε. Στο στρατόπεδο του Σόιμπλε ανήκει εκείνος που υπογράφει με το Σόιμπλε. Μνημόνια, κύριε Τσιρόνη. Λοιπόν, ελάτε, κύριε Αδριανέ. Ελάτε. Εγκαινιάζεται και το πεντάλεπτο.